Η αναδοχή σαν εναλλακτική πρόταση στην ιδρυματική φροντίδα του παιδιού ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε σήμερα στη Θεσσαλονίκη η Άρση σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα ουσιαστικά συζητάμε εδώ για την αναδοχή. Προσπαθούμε να προωθήσουμε το θεσμό. Υπάρχουν εισηγητές που αναφέρουν τόσο το θεσμικό κομμάτι της αναδοχής με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο, όσο και την ψυχοκοινωνική της διάσταση. Σίγουρα η προσέγγιση μας είναι ολιστική και διεπιστημονική, γι' αυτό και επιλέξαμε τους εισηγητές με βάση αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχολόγοι, παιδοψυχίατροι, καλεσμένοι από το Υπουργείο που μας αναλύουν το νομοθετικό πλαίσιο. Γίνεται μια κριτική αποτίμηση της νομοθεσίας επίσης από δικηγόρους, κοινωνική λειτουργή. Αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι η διεπιστημονικότητα και δίνουμε έμφαση σε αυτό. Σίγουρα για την ψυχολογία του κάθε παιδιού το να βρίσκεται σε ένα οικογενειακό πλαίσιο είναι ό,τι το ιδανικότερο. Βέβαια, αυτό από πίσω απαιτεί μια πολύ μεγάλη διαδικασία και εποπτεία και στήριξη και από τις υπηρεσίες τις κοινωνικές και το ίδιο το παιδί να παρακολουθείται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, είναι μια συνολική διεργασία και διεπιστημονική. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό και βάσει αυτού διοργανώσαμε και την ημερίδα τη σημερινή. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΦΟ, στόχος του οποίου είναι η προώθηση του θεσμού της Επιτροπίας και της αναδοχής ανηλίκων ως μέσου προστασίας των παιδιών που είναι θύματα βίας ή βρίσκονται σε κίνδυνο. Τα παιδιά τα οποία απομακρύνονται από το περιβάλλον τους για πολλούς και διάφορους λόγους, συνήθως έχουν προκύψει αρκετά θέματα, έχει κριθεί ακαταλληλότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος και πρέπει να απομακρυνθούν. Εκεί υπάρχει πάντα η διαδικασία της επιλογής του τι είναι καλύτερο να συμβεί μετά και οι επιλογές δεν είναι πάρα πολλές. Ή θα βρεθεί κάποιο πρόσωπο από το συγγενικό ή το ευρύτερο φιλικό περιβάλλον που θα μπορούσε να αναλάβει, ή το παιδί θα πάει σε ανάδοχη οικογένεια ή θα τοποθετηθεί σε έναν ιδρυματικό χώρο. Έχοντας πολυετή εμπειρία στο κομμάτι της παιδικής προστασίας, σε αυτό που εμείς έχουμε καταλήξει εδώ και πολλά χρόνια, είναι ότι τα παιδιά θα πρέπει να παραμένουν σε ιδρυματικούς χώρους για το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα. Προς αποφυγή και του ιδρυματισμού και των όποιων επιπτώσεων υπάρχουν στην ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη. Οι οποίες επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές και πρέπει να αποφεύγονται. Η αναδοχή έρχεται ως θεσμός να βοηθήσει για να υποστηρίξει την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Τα παιδιά μπαίνοντας σε οικογένειες μπορούν να υποστηριχθούν μέσα σε ένα οικογενειακό πλαίσιο, που είναι μια ιδανική κατάσταση σχέση με έναν ιδρυματικό χώρο και τα όσα προβλήματα μπορεί να έχει η ανατροφή ενός παιδιού σε έναν τέτοιο χώρο. Σήμερα στην Ελλάδα ο θεσμός της αναδοχής παιδιών έχει υποβαθμιστεί τη στιγμή που ο αριθμός των παιδιών που αναζητούν ανάδοχους γονείς αυξάνεται. Η αναδοχή είναι ένας θεσμός παιδικής προστασίας, ο οποίος δεν είναι καινούριος. Είναι ένας θεσμός που υπάρχει πολλά χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου τα παιδιά να μην διαβίουν σε ιδρύματα, αλλά να τοποθετούνται σε οικογένειες και να ζουν μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, έχει αντιθέτως μάλλον υποβαθμιστεί. Τώρα με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο ευελπιστούμε ότι θα επανέλθει η διάθεση σε όλους τους φορείς προκειμένου να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε πολύ περισσότερα παιδιά. Το πρόγραμμα ΕΛΦΟ είναι μια διακρατική πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.